Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές οι οποίοι μας βλέπουν, μας παρακολουθούν αυτή την ώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε την κακοκαιρία στο επίκεντρο, δηλαδή έχουμε την έξαρση της κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, τόσο στα Επτάνησα, όσο και σε αρκετές υπηρετικές περιοχές της χώρας, αλλά και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου. Ήδη έχουμε μια δέσμη καταιγίδων από την περιοχή του Μυρτώου Πελάγου στην νοτιότερα, στις Δυτικές Κυκλάδες μέχρι και τις περιοχές της Κρήτης. Ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες ενδεχομένως, αν περνάνε πάνω από νησιωτικές περιοχές, να δημιουργούν και προβλήματα, διότι φαίνεται ότι θα έχουν και ένταση και διάρκεια. Πάντως, ο μεγάλος όγκος νερού πέφτει καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Νωρίς το πρωί σήμερα είχαμε και πολύ ισχυρές καταιγίδες στην περιοχή της Αττικής, όπως ακριβώς περιμέναμε ήρθαν τα πράγματα. Όχι μόνο στην Αττική, αλλά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Και στη Δυτική Ελλάδα είχαμε μεγάλα ύψη βροχόπτωσης, 50 με 60 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο. Αλλά και στις υπηρετικές και νησιωτικές περιοχές φαίνεται ότι η Βικτόρια πραγματικά έτσι είναι το βασικό αίτιο, ούτως ώστε να δούμε μια ολοκληρωτική μεταβολή του καιρού στη χώρα μας σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα για τις επόμενες ώρες. Η πρόβλεψη τι λέει, πώς θα εκτονωθεί το φαινόμενο σύντομα ή θα συνεχίσουν οι βροχοπτώσεις? Για την περιοχή της Αττικής νομίζω τα δύσκολα περνούν, αν δεν πέρασαν, περνούν αυτή την ώρα. Υπό την έννοια ότι έχουμε βροχοπτώσεις σχεδόν σε όλο τον νομό αυτή την ώρα που μιλάμε, από άκρη σε άκρη στον νομό. Ίσως έχουμε και κάποιες τροπικές καταιγίδες τις επόμενες ώρες, μικρή πιθανότητα, αλλά ωστόσο υπαρκτή. Μετά τις 7-8 το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σημαντικά και οι βροχοπτώσεις θα σταματήσουν στον νομό Αττικής. Τώρα στην υπόλοιπη χώρα γενικά θα παραμείνουν οι βροχοπτώσεις. Φαίνεται ότι μέσα στη νύχτα, τόσο και στη Δυτική Ελλάδα αλλά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι τα Δωδεκάνησα θα παραμείνουν κάποιες τοπικές καταιγίδες οι οποίες θα κάνουν την εμφάνισή τους. Αλλά και την αυριανή ημέρα φαίνεται ότι πάλι τα φαινόμενα θα μας απασχολούν. Δεν θα βρέχει στην Αττική αύριο. Ωστόσο, στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρετικά τμήματα αλλά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι τα Δωδεκάνησα επίσης θα εκδηλώνονται μπόρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Από το απόγευμα της μεσημέρι της αυριανής ημέρας Πέμπτης, όπως πολύ σωστά υπόθηκε στο ρεπορτάζ προηγουμένως από εσάς, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σχεδόν από τις περισσότερες περιοχές της χώρας και ο καιρός θα βελτιωθεί, μιας και η Βικτόρια θα αποτελεί παρελθόν. Άρα λοιπόν θα παραμείνουν κάποια λίγα υπολείμματα, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο δεν πρόκειται να μας προβληματίσουν. Ουσιαστικά θα πρέπει να κάνουμε υπομονή δηλαδή 24 ώρες ακόμα για να μας αποχαιρετήσει το κύμα της κακοκαιρίας. Θερμοκρασιακά νομίζω ότι έχουν πέσει τιμές του υδραγύρου, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Οι νοτιάδες είναι το κύριο φαινόμενο που μας απασχολούν στα πελάγη, διότι πλέον μετά στις 7 με 8 τοπικά και 9 μποφόρ στο Ιόνιο και επομένως έχουμε και απαγορεύσεις στα δρομολόγια στις περιοχές εκεί. Στο Αιγαίο το επτάρι δεν δημιουργεί προς το παρόν προβλήματα και φαίνεται τις επόμενες ώρες δεν θα έχουμε προβλήματα στο Αιγαίο, θα κυλήσει ομαλά η νύχτα. Και αύριο, όπως είπαμε, θα εξασθενήσουν και οι άνεμοι για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αυτός ο καλός καιρός θα διαρκέσει ή θα αναμένουμε νέο κύμα κακοκαιρίας σύντομα? Θα διαρκέσει ο σχετικά καλός καιρός, με κάποιες λίγες πρόσχειρες νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Θα διαρκέσει για τις επόμενες 4-5 μέρες για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ίσως κάτι από Κυριακή Δευτέρα έχουμε έτσι μια επανάληψη όχι τόσο σφοδρής κακοκαιρίας με τοπικές βροχές, αλλά θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Πάντως για 3-4 μέρες μετά, από την αυριανή ημέρα, θα είμαστε σχετικά καλά. Πάντως ο καιρός με τις θερμοκρασίες τις υψηλές για την εποχή, αν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι, μέχρι πόσο θα πάει, Γιάννη? Οι θερμοκρασίες θα κινούνται γύρω στις επόμενες μέρες. Έχει πέσει γύρω στους 17 με 18 βαθμούς. Θα πέσει και μέσα στη νύχτα ο υδράργυρος της μεγάλου πόλης. Αλλά από αύριο φαίνεται γενικά θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Θα φτάνει στους 20-21 βαθμούς για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικά 22. Άρα μιλάμε για πολύ μαλακό καιρό τις επόμενες μέρες. Χωρίς προβλήματα, χωρίς βροχοπτώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Καλιάνο. Να είστε καλά, παιδιά. Και να καλησπερίσω.